σας είχε επιστρέψαμε παρέα με το WhatsApp και όπως σας έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, με μεγάλη μεγάλη χαρά έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Θεοφάνου. Και ευχαρίστηση, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Δεν έπρεπε να είμαι εδώ από την αρχή της εκπομπής. Είμαι στο τέλος. Από την αρχή την πρώτη εκπομπή δηλαδή. Από την πρώτη, από την αρχή, από το Σεπτέμβριο. Κάθε φορά. Να έχει μια επιτηρή την ώρα. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι θα τα κατάφερε μια χαρά. Θα πήγαινε η εκπομπή σφαιράτη. Και εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί το έχετε πάρα πολύ και με το να οργανώνετε πράγματα και να ετοιμάσετε. Δεν το έχω με την τηλεόραση. Ψέμα είναι αυτό. Δεν το. Α, πάρα πολύ. Και τι κάνετε φέτος όλο το χειμώνα στο X-Factor που όλοι συζητάγαμε. Να σας πω κάτι. Την πλάκα μου κάνω. Δηλαδή κάνω τη δουλειά μου. Μπορεί αυτό να αρέσει τον κόσμο, το να είμαι ο εαυτός μου, αλλά. Πρέπει κάποιες φορές να μάθω να κρατάω το στόμα μου. Τι λες τώρα, δεν πρέπει. Είχα ετοιμάσει μια ερώτηση, αλλά τελικά δεν την κάνω στον κύριο Θεοφάνου, θα την κάνω σε εσάς. Εσείς τη σκεφτήκατε όταν ετοιμαζόσασταν για τη συνέντευξη στον κύριο Θεοφάνου. Α, τώρα. Ξέρει πολύ καλά μουσική και θα είναι δύσκολο να τον βρούμε κάπου αδιάβαστο. Ναι, να τον βρούμε κάπου αδιάβαστο. Δεν έχει αυτό αξία. Εγώ απλά επειδή είσαστε έτσι. Φαίνεται αυτό το γεγονός ότι είστε πάρα πολύ ειλικρινής και αυτό αναδεικνύει διάφορες πτυχές προσωπικότητά σας. Πιστεύω πολύ στην ειλικρίνεια των ανθρώπων και στα παιδιά μου αυτό το πράγμα, λέω και στους φίλους μου αυτό λέω. Και επιλέγω τους φίλους μου, το πρώτο μου κριτήριο είναι αυτό. Αυτό που λέω και αυτό που λέει ο απέναντι να είναι το αληθινό, να είναι το πραγματικό. Έχω μάθει να κάνω χι ανθρώπους, να διαγράφω ανθρώπους, να τους βάζω στο πλυντήριο. Τελείως. Στεγνοτήριο. Τελείως. Να τους βγάζω από τη ζωή μου, όχι να κάνω κάτι άλλο. Δεν είμαι εκδικητικός. Αν θεωρείτε κάποια στιγμή μετά από χρόνια. Εμείς είμαστε εγώ και εσύ, ξέρεις τι λέω. Δηλαδή είμαι λίγο υπεράνω. Το αφήνω να πάει παρακάτω. Δεν εκδικούμε, όχι. Αν έρθει η ώρα και κλείσει τον κύκλο του, αν θεωρείτε σχέσεις ή ταχύ. Το έχω κάνει αυτό, οπότε δεν μπορεί. Θα με πιάσει αδιάβαστο. Μα σου πω δεν το έχω κάνει. Μετά θα μου παίξει ένα βίντεο κλειπ του Τάσα Θεοδωρίδου και θα μου πει α! Εκεί τι έκανε. Ναι. Κοίταξε, αν έχουν υποθεί λόγια μεταξύ μας, αν έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι μη αναστρέψιμα, τότε δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Επειδή είχαμε μιλήσει με την Αναστροφορίδου για το www.yamad.tv και την είχα ρωτήσει γι' αυτό, δεν έχουμε ρεπορτάζ. Αλλά όντως αυτό είχε πει ότι δεν είναι αυτό που νομίζουν ή αυτό που λένε ότι είναι κακός, απλά είναι φοβερά ειλικρινή στην άποψη ότι θα την πει. Είτε είμαστε σε ένα τραπέζι, είτε είμαστε οι δυο μας, είτε είναι δίπλα κόσμος, θα πει αυτό που νομίζει. Για πέστε στους καθηγητές του μεγάλου μου του γύρου που έχουν για εξετάσει την άλλη εβδομάδα να δεις τι έχουν ακούσει από μένα. Αλήθεια. Η πλευρά τη, η πατρική η δική σας δεν είναι πάρα πολύ γνωστή αλήθεια. Είναι παρά το γεγονός ότι έχετε και τρία παιδιά. Προς το παρόν, βεβαίως. Πώς προς το μέλλον, αλήθεια. Μπορεί και παραπάνω. Πώς είναι έτσι αυτή η πλευρά του Ιωκοφάνου. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια με τρία παιδιά. Είμαι ένα τρίτο παιδί. Θεωρώ ότι ένα παιδί δεν μπορεί να μεγαλώνει μόνο του. Δεν πρέπει να μεγαλώνει μόνο του. Είμαι λίγο παλιωμοδίτης αυτό, παντρεύτηκα νωρίς. Αυτά που σου έλεγα και σε. Δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Είσαι 29 χρονών και ακόμα κάτσε εδώ. Δεν λες την ηλικία σου ζωντανά. Δεν είναι κάβρο. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω αυτό. Πώ δεν μπορεί, τόσα έχει και τόσα έχει. Τόσε επιτυχίε. Όχι να μου γνωρίζετε, προ Θεού. Έχω κάνει πάρα πολύ όμορφε άφωνε. Σου κάνουν. Μα άφωνε θέλω. Μια καλή κοπέλα, κύριε Θεοφάνου, δεν έχω δει. Μια καλή κοπέλα την παρισχυρικών. Ναι. Πού είναι. Συμπαθητική. Συμπαθητικούλα. Κοιτάξτε να τώρα μια σχέση εσεί με την παρισχυρικών την έχετε. Θα σα το αποδείξουμε μέσα από το σύγχρονο τη Operation. Έξι βήματα που θα μα φτάσουν εκεί. Θα καταλάβετε. Πάμε να το δούμε. Η Paris Hilton έγινε ευρέως γνωστή από το reality Simple Life, όπου παρουσίαζε με την τότε κολλητή της Nicole Richie. Η οποία είναι κόρη του διάσημου τραγουδιστή Lionel Richie. Ο οποίος έγραψε με τον Michael Jackson το φιλανθρωπικό κομμάτι We Are The World. Την παραγωγή του οποίου υπογράφει ο Quincy Jones. Ο οποίος βοήθησε στα πρώτα της βήματα στο εξωτερικό την Άννα Μούσχουρη. Η οποία συνεργάστηκε με τον Γιώργο Θεοφάνους στο δίσκο «Μόνη Περπατώ». Ξέρω,
Να διορθώσω κάτι. Ναι, πάρα πολύ θέλω να διορθώσω. Με λίγο rewind μπορώ. Βέβαια. Λοιπόν, πριν από το 6ο βήμα, ποιο ήταν, πες το. Η Νάνα Μούσκουρη. Ναι, καλά, πριν την Νάνα Μούσκουρη. Το 5ο, πες το. Quincy Jones. Σωστά. Είχα την τύχη στο Πανεπιστήμιο που ήμουν στην Βοστόνη να γνωρίσω πολλούς και γνωστούς και παραγωγούς και άλλους του music industry της Αμερικής, οι οποίοι και σεμινάρια μας έκαναν και μαθήματα μας έκαναν. Ένας από αυτούς ήταν ο Quincy Jones, οπότε... Με πέντε βήματα. Ο κ. Στεφάνος υπήρξε και διευθυντής jazz ορχήστρας. Ακόμα είμαι μαέστρος, ναι. Απλά δεν το έχω κάνει ως επάγγελμα, ας πούμε, αλήθεια. Έχετε γράψει και ένα βιβλίο, μια προσωπικότητα. Εντάξει, κάνω διάφορα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Είναι διάφοροι τρόποι έκφρασης. Τώρα μην το κάνουμε πάρα πολύ. Δεν είναι σαν να το δίνουμε πάλι. Δεν υπάρχει λόγο. Πραγματικά πρέπει να μιλάμε μόνο για το Ρουβά σήμερα, έτσι πρέπει. Όχι, κάνω λάθος. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, εννοείται, σαφέστατα. Είμαστε λίγες μέρες πριν από τον ημιτελικό. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Οι σπουδές σας εκεί στο εξωτερικό, η Βοστόνη πώς προέκυψε? Θέλω να πω ότι. Η Βοστόνη προέκυψε με μια εσωτερική δική μου ανάγκη, με διαφωνία των δικών μου, αλλά επειδή ήθελα να κάνω αυτό και δεν προτρέπω τα παιδιά μου να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή να μου πάνε κόντρα σε αυτό που θέλω εγώ και να κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί. Από εκεί θα βρείτε το δάσκαλό σας. Το πιστεύω αυτό. Ασχολήσατε πολύ μικρός με τη μουσική. Από πάρα πολύ μικρός. Ναι, πάρα πολύ. 5 χρονών. Ναι, πολύ. Βγάλετε τα πρώτα σας κομμάτια. Οι γονείς σας βοηθήσανε σε αυτό? Για τα δεδομένα της Κύπρου που μεγάλωσα εγώ, ναι. Τώρα δεν ξέρω, εσείς μεγαλώσατε στην Αθήνα. Ναι. Ήταν πιο, ναι. Είναι λίγο πιο παλαιό. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν ένα παρόμοιο πράγμα με ένα παιδί όπως ήταν σε οποιοδήποτε άλλο νησί του ελληνικού χώρου, που δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει κάποιος αν θέλει να προχωρήσει, ειδικά στη μουσική. Τώρα στην Κύπρο, ό,τι ραδιόφωνο ακούμε εδώ, ακούμε και εκεί. Ό,τι τηλεόραση παίζει εδώ, παίζει και εκεί. Δεν υπάρχουν δισκογραφικές εταιρείες, δεν μπορεί κανείς να παραμείνει στην Κύπρο να κάνει κάτι. Οπότε είχα πάρει από πάρα πολύ νωρίς την απόφαση να φύγω. Δυσκολευτήκατε για αυτήν την απόφαση να έρθετε εδώ πέρα? Στην Ελλάδα τυχαία ήρθα. Ήμουν ακόμα στην Αμερική και σπούδαζα, όπου έστειλα ένα demo, ξέρετε τι είναι το demo, ένα δείγμα αυτό, σε μια εταιρεία. Το άκουσε κάποιος και είπε, ωραία, έλα να δούμε τι γίνεται. Έτσι είπανε, έλα, έλα. Οι γονείς τώρα, το έχετε ξανασυζητήσει, που είχαν αυτή την αντίδραση στην αρχή και τώρα είσαστε ο άνθρωπος που είσαστε αυτός ο σημαντικότατος συνθέτης. Τώρα λίγο μαζεύονται και λένε, ω Θεέ μου, τι θα μπορούσε να κάνει το παιδί. Κοίτα. Τη μητέρα μου την έχασα πολύ νωρίς, ήμουν 16. Τώρα ο πατέρας μου είχε τις αντιρρήσεις του, γιατί ήμουν καλός μαθητής στο σχολείο και θεωρητικά, αν είσαι καλός μαθητής, πρέπει να κάνεις... Να γίνεις γιατρός, ξέρω, να γίνεις δικηγόρος. Μετά πτυχιακά, μετά... Ναι, που δεν το κατηγορώ και εκείνο, αλλά τώρα μιλάμε ότι τελείωσε το σχολείο πριν από 20 κάτι χρόνια. 22. Δηλαδή, και εσύ πρώτα πριν από 8 χρόνια τελείωσες, 9. Εγώ πριν από 11. Και είσαι ακόμα ανήπαντρος. Αχ, μην μου τον στεναχωρείτε πάλι, μήπως να ακούσουμε λίγο μουσική να το ξεπεράσει. Πού να είναι η ώρα που νομίζω ότι έχω και πρεσβειοποίηση για να ξεκινήσουμε τα πράγματα. Μα θα λέτε μου διάσει, κύριε Θεοφάνους. Έλα, παιδί μου. Ας πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Ναι, μουσική. Μαζέψαμε λοιπόν το Top 5 με ιδιαίτερη δυσκολία, πιστέψτε μας, που καταλάβατε και μόνοι σας, από τις μεγαλύτερες, το best των επιτυχιών που έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους. Μόλις τότε θα καταλάβετε γιατί δυσκολευτήκαμε, γιατί. Είναι άπειρα. Άπειρα. Η πρώτη συνεργασία του Σάκη με τον Γιώργο Θεοφάνους έγινε στο δίσκο «Κάτι από εμένα» με 12 κομμάτια. Το «Δεν έχει σιδερά η καρδιά σου» είναι ίσως το πιο αγαπημένο κομμάτι των φαν του Σάκη. Μπορεί το άκουσμα της συνεργασίας με τη Χάρης Αλεξίου να ξένησε κάποιους, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους δίσκους όλων των εποχών στην Ελλάδα. Το «Κύμα» είναι ένα από τα 4 κομμάτια του Γιώργου Θεοφάνους που περιέχονται σε αυτόν. Μπροστά του βγάλαμε. Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω. Η πρώτη συνεργασία του Θεοφάνου στο Δωρίδου έβγαλε τουλάχιστον 5 τεράστιες επιτυχίες, με μεγαλύτερη το τραγούδι «Φεγγάρι». Ξέρεις πως να ρεθείς σε μένα πίσω. Μα αν αυτός φεγγάρι μου αρνηθεί, σου δίνω πίσω. Σου δίνω πίσω την αγάπη που μου... Ο Παλιόκερος είναι ίσως ένα από τα πιο λαϊκά κομμάτια που έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους, βοηθούμενος φυσικά και από την φωνή του Πασχάλη Τερζή. Μου πίσω τη ζωή μου και ξοφλάμε. Έλα, να με τελειώσει.
Το Έλενα με τελειώσεις είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι από μια συνεργασία που κράτησε για 3 δίσκους και έμεινε κλασική. Η εκτίμησή του για το συγκρότημα Κόκκινα Χαλιά φάνηκε από το X Factor. Το πρώτο κομμάτι που τους έγραψε έχει γίνει ήδη μεγάλο hit και έπεται και δίσκος. Μάτα δε σε επιστρέψαμε με τον Γιώργο Θεοφάνους. Αλήθεια, κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιλέξουμε μόνο 5 κομμάτια από όλη αυτή τη δισκογραφία. 5 συγκλονιστικές συνεργασίες, αυτά που είδαμε τουλάχιστον, και 5 φοβερές επιτυχίες που νομίζω ότι τραβάμε για άπειρα χρόνια. Είναι στόχος να φτιάχνετε κλασικά κομμάτια ή όχι? Όχι. Μ' αρέσει που το ρωτάς αυτό. Δεν έχω καθόλου μέσα μου την αίσθηση, ξέρεις, το θέλω αυτό της ιστεροφημίας. Δεν με αφορά. Δεν με αφορά να μετά από 10 χρόνια να πούνε στο ένα παιδί μου, ξέρω εγώ, έγραψε ο πατέρας σου αυτό. Με αφορά το τώρα. Με αφορά αν σου αρέσει αυτό το τραγούδι σήμερα. Δεν υποτιμώ αυτά που έγιναν στο παρελθόν, τα τραγούδια που έχω γράψει ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Αλλά με απασχολεί το να αρέσει στο παιδί που είμαι στο αμάξι μου και είναι στο διπλανό φανάρι. Στο φανάρι σταματημένο. Κύριε Θεοφάνους, κάτι πιο προσωπικό. Την ώρα που παίζετε μουσική, εκείνη να σα βγαίνει μελωδία. Όχι, όχι. Ή κάποια στιγμή που περπατά στον δρόμο, α πούμε, σου. Προθέσει τα μυστικά μου. Εντάξει, να είμαι προσωπική. Όχι, δεν είναι προσωπική. Κοίταξε, νομίζω ότι τόσα χρόνια σπάνια έχω γράψει τραγούδι παίζοντα όργανο. Αυτό. Όχι. Όχι. Συνήθως έχω διάφορα κασιτοφωνάκια στα τσέπες μου, στο κινητό μου, στο αυτοκίνητο, στο μαξιλάρι μου δίπλα, είναι παντού, υπάρχουν παντού. Και τα λέω για να μην τα ξεχάσω. Wow, μόνο αυτό. Θα μας μιλήσετε και για τη δημιουργία αλλά και για τις συνεργασίες αμέσως μετά το break. Πάμε έτσι γρήγορα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.